Πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα που δημιουργεί ένα προβληματισμό και μία ανησυχία, καθώς η φύση για ακόμα μία φορά μας χτυπάει καμπανάκι. Καμπανάκι κινδύνου, και αυτό πώς επιβεβαιώνεται στο ρεπορτάζ που θα παρουσιάσουμε. Μέσα από τον σταθμό ατμοσφαιρικών παρατηρήσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά Λασιθίου. Εκεί τι συνέβη? Καταγράφηκαν φέτος οι μέγιστες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι και τώρα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Κανακίδου. Είναι καθηγήτρια διευθύντρια εργαστηρίου περιβαλλοντικών χημικών διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κυρία Κανακίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο, και καλησπέρα στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά με το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από τον σταθμό στο Φινοκαλιά Λασιθίου. Κοιτάξτε, το σχόλιο μας είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι ότι έχουμε υπερβεί τα φυσικά όρια του διοξιδίου του άνθρακα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δυστυχώς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον άνθρακα ως την κύρια πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η καταγραφή του από το σταθμό μας δείχνει ότι έχουμε περίπου 2,5 μέρη στο εκατομμύριο το χρόνο αύξηση, και αυτή είναι σταθερή αύξηση από τότε που μετράμε, από το 2002 ουσιαστικά, στην περιοχή μας. Μία ατμοσφαιρική... Το καμπανάκι που μας χτυπάει είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να απελευθερωθούμε από την χρήση άνθρακα για την ενέργεια. Αυτό φυσικά μας το χτύπησε το καμπανάκι και η γεωπολιτική κατάσταση, τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό. Και ότι πρέπει να κάνουμε και οικονομία στην ενέργεια, να είμαστε λιγότερο σπάταλοι. Η ατμοσφαιρική ρήπανση, θα πω εγώ, ότι ευθύνεται για περίπου 6,5 εκατομμύρια θανάτους λόγω παθήσεων. Το οποίο δεν είναι ακριβώς το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν και άλλοι ρήποι προφανώς εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα, αυτούς που μετράμε σε καθημερινή βάση επίσης, με τους σταθμούς μέτρησης τόσο στο Φινοκαλιά όσο και το καινούριο δίκτυο μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει υποστηριχθεί και έχει τοποθετηθεί από την περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Αυτή η ρήπη, κυρίως σωματιδιακή ρήπη, είναι αυτή η οποία προκαλούν σχεδόν τα 6,5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους το χρόνο λόγω ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Έχουμε κάποια δεδομένα μπορεί να κάνει. Τα οποία αφορούν την Κρήτη. Κάποια δεδομένα τα οποία αφορούν την Κρήτη. Συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, υπάρχει συμπέρασμα? Κοιτάξτε, το προτέρημά μας είναι ότι είμαστε σε νησί το οποίο φυσάει. Το ότι φυσάει είναι καλό, γιατί ουσιαστικά οι ρήποι απομακρύνονται, οπότε δεν παίρνουμε τόσο πολύ την ρήπανση από την Αθήνα, και εντάξει, και οι αστικοί ρήποι σκορπίζουν προς άλλες κατευθύνσεις. Έχουμε φυσικά και το μειονέκτημα το ότι δεχόμαστε την ερημική σκόνη όταν έχουμε τα επεισόδια ερημικής σκόνης, και εκεί μπορούμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα άσματος και καρδιακών προβλημάτων επίσης. Οπότε κερδίζουμε και χάνουμε. Τώρα συγκριτικά με το Ηράκλειο και το Φινοκαλιά δεν έχουμε τεκμηριωμένη αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τόσο καιρό αυτές τις μετρήσεις ώστε να μπορούμε να τεκμηριώσουμε με ακρίβεια πόσο επιβαρημένο είναι το Ηράκλειο σχετικά με μια τελείως καθαρή ατμόσφαιρα όπως είναι αυτή του Φινοκαλιά. Όταν όμως έχουμε επεισόδια σκόνης, ουσιαστικά και οι δύο περιοχές επηρεάζονται εξίσου. Είναι επίκαιρη αυτή την περίοδο, διανύοντας αυτή τη συγκυρία και συζήτηση αναφορικά με τα δίκτυα σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Κρήτη? Τώρα ακριβώς δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας δικτύων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ναι, προφανώς η περιφέρεια Κρήτης, ακριβώς επειδή είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας των κατοίκων, αλλά και για τον τουρισμό προφανώς, έχει εγκαταστήσει αυτούς τους νέους σταθμούς, δύο στο Ηράκλειο και δύο στα Χανιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ καλή γεωγραφική κάλυψη της περιοχής, και επίσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Life Midea, και αυτό θα ήθελα να σας το αναφέρω, το οποίο ουσιαστικά μελέτησε τις επιπτώσεις των καταιγίδων σκόνης ερήμου στην υγεία του ανθρώπου, και έχουν δημιουργηθεί μια application ουσιαστικά στα κινητά, και μπορούν πλέον να ενημερώνονται, θα μπορούν σύντομα να ενημερώνονται
οι ευαίσθητες ομάδες για τα θέματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ώστε να παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Και εγώ θα ήθελα αν μου επιτρέπετε, να αναφέρω ότι η παρουσίαση αυτού του έργου ουσιαστικά, των αποτελεσμάτων του προγράμματος Life Midea, θα γίνει την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, στην αίθουσα πειραματική σκηνή, και γίνεται και υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Διοργανώνεται προφανώς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το Τμήμα Ιατρικής, μάλιστα. Συνοψίζοντας, η προτροπή σας προς τους τηλεθεατές ποια είναι? Η φύση μας χτυπάει καμπανάκι κινδύνου. Η επιστημονική κοινότητα συμπληρώνει και τονίζει. Ότι πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας από μόνοι μας, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να προσπαθήσουμε να απελευθερωθούμε ουσιαστικά από τον άνθρακα όσον αφορά τα ενεργειακά. Έχουμε τη μεγάλη τεράστια δυνατότητα για να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Να αρχίσουμε να περπατάμε, να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άκρη αν μπορούμε. Το ποδήλατο είναι εξαιρετικό και για άσκηση. Φυσικά είναι ανεφόρου κατηγορίες. Μάλιστα. Τις κρίτες είναι λίγο δύσκολες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.